αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν στις διεκδικήσεις τους για επίλυση βασικών προβλημάτων, πολλά από τα οποία χρονίζουν, αλλά να συνεχίσουν με μεγαλύτερη ένταση. Εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας που συμμετείχαν στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ. Η οριστική τακτοποίηση του ζητήματος με τους συμβασιούχους, η αποκατάσταση των λειτουργικών προβλημάτων, αλλά και η επιστροφή των 7.000 υγειονομικών που βρίσκονται σε αναστολή ως ανεμβολίαστοι από τον περασμένο Σεπτέμβριο, αποτελούν μερικά μόνο από τα αιτήματα που διατυπώθηκαν από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Γιώργο Φλούδα, στη συγκέντρωση που έγινε στην είσοδο του νοσοκομείου το μεσημέρι. 16.000 συμβασιούχοι υπηρετούν στο σύστημα υγείας, οι οποίοι είναι αναπόσπαστο κομμάτι στη λειτουργία των νοσοκομείων. Το γεγονός ότι 6.000 υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, λίγη σύμβασή τους τέλους του μήνα και δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα συγκεκριμένη απάντηση τι μέλη γενέστε. Το γεγονός ότι οικονομικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των νοσοκομείων, άλλα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας των νοσοκομείων και έχουν να κάνουν με προσωπικό που βρίσκεται σε αναστολή εργασίας, η οποία αναστολή εργασίας ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή όταν έχουν αρθεί τα μέτρα, όταν μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα. Δεν μπορεί μόνο η υγειονομική υπάλληλη να είναι το πρόβλημα στο σύστημα υγείας και επί της ουσίας να μην έχει δοθεί καμία απάντηση στα φλέγοντα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και το προηγούμενο διάστημα. Θα δώσουμε τη μάχη μας στις επόμενες μέρες. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία των περιπτώσεων να έρθουν ιδιωτικά συνεργεία στο νοσοκομείο μας. Και η παραμονή των συναδέρφων, είτε με υπουργική απόφαση είτε με τη δικαστική οδό, θεωρώ ότι είναι μονόδρομος. Ο Γιώργος Πρέντζας από την Αγωνιστική Συσπήρωση Υγειονομικών άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας που προσπαθούν, όπως είπε, να εμφανίσουν μια ωραιοποιημένη εικόνα κανονικότητα στα νοσοκομεία. Το νοσοκομείο βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι βρισκόταν πριν από την πανδημία. Απόδειξη για αυτό το πράγμα είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να στελεχωθούν τα τμήματα προκειμένου να ανοίξουν και οι κλινικές οι οποίες έπρεπε τώρα να ανοίξουν. Υπάρχει ένα απίστευτο κυνηγητό προσωπικού. Ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει εκτίμηση ακαταλληλότερα σε εργασίες για βαριές ασθένειες δεν μπορούν να τοποθετηθούν εκεί που πρέπει γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Χρήματα στο νοσοκομείο δεν έρχονται. Αυτή η εβδομάδα την εβδομάδα που κυνηγούσαμε να βρούμε χαρτί υγείας, να βρούμε αντιβιωτικά, να βρούμε ενδοφλέβια, γαστροπροστασία, αντισταμινικά, ένα σκηνικό που παίξει και το Δεκέμβρη. Την ίδια στιγμή που η Περιφέρεια κόβει και αναστέλει τη χρηματοδότηση στο νοσοκομείο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τη στιγμή που είμαστε απλήρωτοι 4 μήνες για νυχτερινά εξαιρέσιμα για τα οποία δουλεύουμε τζάμπα, τη στιγμή που οι γιατροί για τις υπερβάλλουσες εφημερίες μετά τον αριθμό των 7, τις πιο βασανιστικές, είναι απλήρωτοι από τον Οκτώβριο. Και την ίδια στιγμή που δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες που υπάρχουν, συζητάνε για διατήρηση της αναστολής, η οποία δεν υπήρχε λόγο ούτε στην αρχή για να υπάρξει. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει τώρα λόγος να υπάρξει. Τους καταδικάζουν και τους θεωρούν βασικά δικαιώματα στο πώς να πάρουν τις κανονικές τους άδειες. Θα μπορούσαν να μετατάξουν αυτούς τους συναδέλφους, αν θέλανε, από το να σκουριάζει η εμπειρία τους στο σπίτι, σε άλλα υπουργεία που δεν υπάρχει αναστολή. Ο Αλέξανδρος Μάρκο από την Επιτροπή Συμβασιούχων ΣΟΧ και ο Μπάμπης Παπάς από το ΔΣ της ΕΙΝΗ στάθηκαν και αυτοί στα ίδια προβλήματα, τονίζοντας πως η κατάσταση είναι πλέον δραματική. Είμαστε σε ομοιρία τους τελευταίους μήνες, μάλλον από την αρχή που ξεκινήσαμε είμαστε σε ομοιρία, αλλά τους τελευταίους μήνες έχει γίνει πολύ έντονο. Έχουμε πάρει 2-3 μήνες ανανεώσεις και τώρα παζαρεύουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε άλλη μία τρίμηνη ανανέωση. Λες και οι ζωές μας μετρούνται σε τρίμηνα και όχι σε πραγματικούς χρόνους. Λες και η ακρίβεια δεν έχει χτυπήσει τους πάντες. Έχουμε δώσει άνισο αγώνα όλο αυτό το διάστημα. Είμαστε αποδεκατισμένοι, είναι υποστελεχωμένα όλα τα τμήματα, γενικότερα στο νοσοκομείο. Και παρόλα αυτά υπάρχουν δηλώσεις από τους κυβερνώντες ότι θα πρέπει να μπουν μέσα στα νοσοκομεία συνεργεία για να μπορέσουν να πάρουν την σύντηση, την καθαριότητα και τη φύλαξη. Υπάρχει από μήνες, από ένα εξάμηνο, καθυστέρηση στην αποπληρωμή του συνόλου των εφημεριών των νοσοκομειακών γιατρών, μη αποπληρωμή με βάση το νόμο για τις πρόσθετες εφημερίες και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δυστυχώς, κατά παρέκκληση όσων συμβαίνουν στα υπόλοιπα νοσοκομεία, οι συνάδελφοι των κρίσιμων ιδιωτικοτήτων που πλαισίωσαν το κομμάτι της αντιμετώπισης της πανδημίας
δεν παίρνουν ούτε το μισό του δικαιούμενου ποσού των εφημεριών, των κανονικών τους εφημεριών. Η κατάσταση αυτή έχει φτάσει στο απροχώρητο και από εβδομάδα, εφόσον δεν καταβληθεί το σύνολο των ποσών που δικαιούνται οι συνάδελφοι, οι οποίοι βρίσκονται σε αδυναμία, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι συνάδελφοι μέσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, θα προχωρήσουμε από εβδομάδα σε επίσχεση εργασίας.